που έχουμε την περίπτωση των δύο δαιμονισμένων και που μας διδάσκει αυτό το πράγμα για μας τώρα, ότι όλοι μας είμαστε όχι κατ' ουσία όπως εκείνοι οι δαιμονισμένοι, αλλά κατ' ενέργεια. Ότι είμαστε όλοι μας υπό την ευθύρια του διαβόλου. Στις ημέρες που ζούμε, είμαστε όλοι μας υπό την ευθύρια του διαβόλου. Αλλά κατ' ενέργεια, όχι κατ' ουσία. Δηλαδή, ο διάβολος είναι απ' έξω, μας βάζει λογισμούς, μας βάζει πειρασμούς, μας βάζει διάφορα πράγματα και εμείς υπακούουμε στα θελήματα του διαβόλου και είμαστε κατ' ενέργεια δαιμονισμένοι. Όχι κατ' ουσία να είναι ο διάβολος μέσα μας, δηλαδή όπως ήταν στην περίπτωση των δαιμονισμένων. Όταν είναι κατ' ουσία μέσα ο διάβολος, το πνεύμα το δαιμονικό μέσα στον άνθρωπο, κάνει πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει. Και μετά λέει, το έκανα εγώ αυτό, βλαστημούσα εγώ, έκανα αυτό και δεν μπορεί να είναι και πιστός, πολύ πιστός ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά πριν η ζωή του να μην ήταν καλή και να επέτρεψε ο Θεός να πάρει αυτό το πράγμα, σαν πειρασμό, σαν μια παιδαγωγία του Θεού για να μετανοήσει κλπ. Εμείς είμαστε όπως κατ' ενέργεια. Δηλαδή έχουμε το διάβολο, κανοναρχεί ο διάβολος και εμείς εκτελούμε. Ό,τι μας λέει ο διάβολος σύμφωνα με τις επιτάγες της νέας εποχής, όλα αυτά τα πράγματα, να καλοπεράσουμε, να μην κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός, την άσκηση, την νηστεία, την προσευχή και όλα αυτά τα πράγματα, μας φαίνονται βαριά και δύσκολα και ο διάβολος μας παρουσιάζει τα εύκολα πράγματα στα οποία υπακούουμε εμείς και τα κάνουμε ευχαρίστως αυτά που μας λέει ο διάβολος και δύσκολα με βαριγκόμια πολλές φορές αυτά που λέει ο Χριστός. Αυτό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε την περίπτωση τη δική μας, σύμφωνα με τους δύο δαιμονισμένους, ότι και εμείς είμαστε υπό την ευθύρια του πειρασμού του διαβόλου σήμερα. Δεν θέλω όμως να μείνω εκεί, σε αυτό το σημείο. Θέλω να πάμε στο σημερινό γεγονός του δημοψηφίσματος. Επειδή πολλοί αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή ιδιαίτερα που είχα πρόγραμμα, ερχόντουσαν και με ρωτούσαν τι να ψηφίσω. Πράγμα το οποίο δεν το έκανα στις άλλες εκλογές της. Εκλογές, ας πούμε, και τις δημοτικές, αλλά και τις πολιτικές εκλογές. Δεν το έκαναν αυτό και πάντοτε η θέση μου ήταν καλύτερα να μην ψηφίσει κανείς ένα από αυτά τα κόμματα, ειδικά τα μεγάλα κόμματα που μας πρόδωσαν, παρά να πηγαίνει να ψηφίζει και να έχει και την ευθύνη ότι ψήφισε κάποιον που δεν ξέρει αν είναι χριστιανός, αν είναι μασόνος, αν είναι άθεος, αν είναι οτιδήποτε. Τώρα όμως το θεωρώ το θέμα όχι πολιτικό, αλλά πατριωτικό και θρησκευτικό. Και πατριωτικό το θεωρώ και θρησκευτικό και γι' αυτό πρέπει να σας πω αυτά τα οποία σκέφτομαι και εσείς κατά συνείδηση να πράξετε. Βέβαια, άμα κανείς θέλει να έχει το πορτοφόλι γεμάτο και Έλληνες να είναι και πατριώτης να είναι και καλά να τα πάει με όλους και με την πίστη και με την πατρίδα μας και αυτά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Και το πορτοφόλι γεμάτο και πατριώτης καλή, δεν γίνεται. Και οι καταθέσεις να μην πορευτούν και να μην χάσουμε τα λεφτά που είμαστε στην τράπεζα και πατριώτες να είμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ξεχάστε το αυτό. Εγώ όμως θα σας πω ότι κανονικά μας δίνεται σήμερα μια ευκαιρία να τους φτύσουμε αυτούς, να τους φτύσουμε κατά μούτρα, όχι ότι δηλαδή θα πάνε καλά τα πράγματα, να πούμε όχι, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, χειρότερα θα πάνε. Θα μας κάνουν πόλεμο πιο μεγάλο. Αλλά θα πούμε σαν Έλληνες, αξιοπρεπώς, αυτό το οποίο διστάμεινα επί αιώνες τώρα από όλους αυτούς τους Ευρωπαίους. Οι οποίοι πάντοτε, σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει εξαίρεση, πάντοτε το κακό μας θέλανε, σαν Έλληνες έτσι, το κακό μας θέλανε οι ξένοι και οι Ευρωπαίοι και πάντοτε μας κάβανε τον λάκκο μας. Και όσο μπορούσαν το κάνανε πιο βαθύ το λάκκο που μας κάβανε. Αυτό εγώ το βλέπω από την ιστορία. Έτσι δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα, γιατί βέβαια εμείς σήμερα μας χαρακτηρίζουν σαν κλέφτες και είμαστε κλέφτες. Είμαστε κλέφτες, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Αυτοί είναι κλέφτες σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών, σε επίπεδο εξουσίας παγκοσμίου είναι κλέφτες και απαθεώνες. Τι να πούμε, για τα μάρμαρά μας του Παρθενώνα που είναι στα αγγλικά μουσεία και τα έχουν βαφτίσει και με ένα αγγλικό όνομα, δεν το ξέρω εγώ, εσείς το ξέρετε, μου το είπατε πει κάποιοι, μου το είπανε. Και δεν μας τα δίνουν πίσω, μας τα κλέψανε από τον Παρθενώνα, σε μια κατάσταση πολέμου, ευερίσταται της πατρίδας μας. Να πούμε για όλα αυτά που μας έχουν κλέψει και στολίζουν τα μουσεία τους, που άμα τα αφαιρέσουμε, λένε τα ελληνικά, αυτά μνημεία και κοιμήλια από τα μουσεία τους, θα κλείσουν τα μουσεία τους. Δεν έχουν τίποτα δικό τους να παρουσιάσουν. Μόνο τον Ταχάο να παρουσιάσουν και τίποτα άλλο. Θα κλείσουν τα μουσεία τους άμα αφαιρέσουμε τα ελληνικά κλεμμένα που μας έχουν επί αιώνες κλέψει από τους σταυροφόρους. Από τους σταυροφόρους τότε, από εκεί έτσι οι μεγάλες κλοπές των Ευρωπαίων. Και στη συνέχεια βέβαια οι Ευρωπαίοι σαν θεσμικοί κατάστασης, έτσι, κοιτάνε να κάνουν δούλους, εξαρτημένους ανθρώπους και μάλιστα πολλές φορές και εν ονόματι του Χριστού.
πήγαν εκεί να κηρύξουν τον Χριστό δήθεν στους μαύρους και κάνανε απικίες, απικιοκράτες. Αυτοί οι καλοί που εμείς είμαστε οι κλέφτες σήμερα, έτσι, και κάνανε δούλους τους μαύρους εν ονόματι του Χριστού, δήθεν να τους κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και φέρνανε τα πολύτιμα πετράδια από χρυσό τους και αυτά στην Αγγλία και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία και οι μαύροι πεινούσαν και πεθαίναν από την πείνα. Αυτή είναι η Γαλλία, ας πούμε, οι παγκόσμιες κυβερνήτες, έτσι, αυτοί είναι οι παγκόσμιοι κυβερνήτες. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, γιατί τι δουλειά έχουν οι άλλοι στην Κύπρο. Μέχρι τότε, στα χρόνια τα δικά μας, που ελευθερώθηκε η Κύπρος από την εξουσία των Άγγλων. Τι ήταν, είχαν σύνορα, μήπως είχαν Άγγλους εκεί στην Κύπρο και έπρεπε να τους προστατεύσουν. Και γίνανε τότε οι αγώνες των ηρώων μας αυτών με τα φυλακισμένα βλήματα του Καραολίκη, των Δημητρίου, των Διγενή και όλοι αυτοί που τους κρεμάσανε οι Άγγλοι. Τους κρεμάσανε για να είναι ελεύθερη Κύπρος. Από τους Άγγλους να είναι ελεύθερη Κύπρος. Απικιοκράτες και εξουσιαστές και στην στιγμή δικτάτορες παντός τύπου, όχι μέσα σε όλους τους λαούς. Γενικώς δεν μπορεί να σηκώσει κάποιος κεφάλι και να πει όχι, δεν μπορεί, παρά θα έχει επιπτώσεις τα οικονομικά. Συνεργάζονται άριστα με τους Εβραίους που έχουν το χρήμα και σου λέει, σου κλείνουμε την βρύση με το χρήμα και θα πεινάσεις, θα πεθάνεις από την πείνα. Είναι καλύτερα να πεθάνουμε σαν Έλληνες από την πείνα, να τρώμε ψωμί και ελιά και να είναι δικιά μας, παρά να μας δίνει αυτή να τρώμε με χρυσά κουτάλια, αλλά με κάποιο σκοπό. Ήδη λένε, αυτά που λένε, δεν ξέρω, εσείς μου τα λέτε αυτά και μου τα τονίζετε πολλές φορές, ότι κυκλοφορούν και γράφονται και στα ιστολόγια, ότι έχουμε υπογράψει ότι δεν έχουμε καμία απέτηση για την εθνική μας κυριαρχία. Αυτοί να διατάζουν στο τι θα κάνουμε εδώ και εμείς να εκτελούμε. Ήδη άκουσα ότι στα προγράμματα αυτά που μας βάζανε τα τελευταία που δεν συμφωνήσανε οι δικοί μας, σηκώσαν λίγο κεφάλι και είπαν όχι, μέσα στις περικοπές που ήταν, είχαν και περικοπές των στρατιωτικών δαπανών. Αυτά μου τα λένε, αυτό δεν ξέρω, δεν κοιτάω ούτε ιστολόγια, κοιτάω ούτε εφημερίδες, κοιτάω πολιτικές κλπ. Περικοπές λοιπόν των στρατιωτικών μας δαπανών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που μου λένε άλλοι άνθρωποι που εργάζονται. Έχουμε πολλούς ανθρώπους δικούς μας, παιδιά δικά μας που δουλεύουν μέσα σε γραφεία, σε τέτοια πράγματα και δεν έχουμε ανταλλακτικά για να βάλουμε στα αεροπλάνα μας να σηκωθούν να πετάξουν και να κάνουν αναχαιτήσεις στα κουτικά που μπαινοβγαίνουν ελεύθερα μέσα στο Αιγαίο πέλαγος και λοιπά και φτάνουν το Σούνιο. Δεν έχουμε ανταλλακτικά και βγάζουμε από ένα αεροπλάνο το ανταλλακτικό, κοιτάμε πόσες ώρες βρίσκεται και με τις ώρες είναι κάποια ανταλλακτικά και βγάζουμε το βάζουμε στο άλλο αεροπλάνο για να σηκωθούν κάποια αεροπλάνα και να είμαστε λίγο αξιοπρεπείς. Δεν έχουμε βενζίνη τα αεροπλάνα να σηκωθούν. Και θέλετε περικοπές των στρατιωτικών να πάνε γιατί. Δηλαδή γίνανε αφεντικά εδώ και μας λένε τι να κάνουμε και εμείς να εκτελούμε. Εμείς πρέπει να είμαστε δούλοι τους και να εκτελούμε. Αυτή είναι τα αφεντικά μας. Είναι αφεντικά. Και μάλιστα αφεντικά οι μεγαλύτεροι μας εχθροί. Και μετά θα πούνε οι Τούρκοι, θα κάνουν ένα επεισόδιο και θα πούνε βρέστε τα μόνοι σας. Όπως λένε, βρέστε τα μόνοι σας. Όπως τα ίμια δεν μας υποστήριξαν, δεν είπαν τίποτα. Κατεβάσανε οι Τούρκοι την ελληνική σημαία. Εμείς κάτι λίγο φωνάξαμε, διαμαρτυρηθήκαμε. Αλλά οι ξένοι μας είπαν ησυχία. Ησυχία να μην έχουμε φασαρίες. Έτσι θα κάνουν πάλι, εφόσον οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να μειωθούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, τα οποία σχέδια δεν είναι υπέρ της Ελλάδος, είναι εναντίον της Ελλάδος πάντοτε, και εμείς είμαστε οι κλέφτες, αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Έτσι. Αυτοί είναι οι τίμιοι άνθρωποι. Οι δίκαιοι και οι τίμιοι. Αλλά πρέπει να σας πω και κάποια γεγονότα, τι να πούμε τώρα, τι να προσθυμηθούμε έτσι, να πούμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά αυτοί δεν ήταν που κάναν τις σταυροφορίες, την ιερά εξέταση. Εν ονόματι του Χριστού και καίγαμε στην πυρά, πως ήταν άπιστη, αιρετική, δήθεν κλπ. Την αθεία ή στη Δύση γεννήθηκε η αθεία. Εκεί είστε και εδώ σε αυτό το καινούριο στην πατρίδα μας. Τις αιρέσεις όλες του παπισμού και του προτεσταντισμού στη Δύση γεννήθηκαν αυτά τα πράγματα. Τους δύο παγκοσμίους πολέμους για οικονομικούς λόγους να εξουσιάσουν κλπ. Για την ενέργεια που δεν είναι και για όλα τα. Αυτοί τα δημιούργησαν έτσι και είναι οι δίκαιοι και οι τίμοι αυτοί. Εμείς είμαστε οι κλέφτες. Και όταν είμαστε εμείς με τους νικητές μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πάντα με τους νικητές είμαστε εμείς. Και πάντα είμαστε οι αδικημένοι. Και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο με τους νικητές πάντοτε είμαστε. Και είμαστε πάντοτε οι αδικημένοι. Τότε λοιπόν μας βάλουν να μαλώσουμε μεταξύ μας, οι Άγγλοι, οι σύμμαχοί μας, έτσι και ήρθαν μετά να μας προστατεύσουν κιόλας. Γιατί? Γιατί δεν έπρεπε να ζητήσουμε τίποτα σαν νικητές. Ούτε τη Βόρειο Ήπειρο που είχε μπει ο στρατός μας, είχε διώξει τους Ισλαμούς και είχε μπει ο στρατός μας και δεν καταλάβει ότι με το ζόρι να διεκδικήσουμε αυτά που είναι δικά μας, τα ελληνικά μας εδάφη και τα υπόλοιπα τα ελληνικά να μην τα διεκδικήσουμε. Οι φίλοι μας, οι συμμαχοί μας έτσι. Αλλά θέλω να σας πω και κάποια πράγματα τα οποία τα έχω διαβάσει εγώ στην ιστορία εξαιτίας ας πούμε κάποιων γεγονότων που ασχολήθηκα και τα οποία είναι απόλυτα αληθινά και δεν ταιριάζουν
να τα κάνουν αυτά όχι άνθρωποι, αλλά ούτε και κανίβαλοι. Δηλαδή, αν τους Γερμανούς τους πούμε κανίβαλους, προσβάλλουμε τους κανίβαλους. Λίγουμε τους κανίβαλους, να σου πούμε. Τι θέλω να σας πω. Στη μικρασιατική καταστροφή. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν προγραμματισμένη από τους ξένους να πάθουμε αυτή τη ζημιά. Πήρε ο Βενιζέλος εντολή από τις μεγάλες δυνάμεις, τις προστάτητες όπως λεγόσα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είμαστε πάλι με τους διοικητές, να δει στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη τότε, ενθουσιασμός ο στρατός μας κλπ. Ο Χρυσόστομος μπήκε στις προσκύνες τη σημαία, έβαλε βαθιά μετάχνη στη σημαία κλπ. Οι διοικητές, οι ελευθερωτές πήγαν στη Σμύρνη και προχωρήσαν, φτάσανε έξω από την Άγκυρα, όπως αυτό το λέτε, έξω από την Άγκυρα. Και στη Θράκη ήταν έξω από την Κωνσταντινούπολη. Δεν είμαστε στην Ανατολή μεγάλη να μπούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, είχαμε όμως αρμοστεί, Έλληνα αρμοστεί στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη των μικρασιατικών αυτών αγώνων και δηλαδή να πάρουν μια απόφαση στην Κωνσταντινούπολη έπρεπε να υπογράψει ο Έλληνας. Κάναμε σχεδόν ότι θέλαμε και εμείς στην Κωνσταντινούπολη, εκεί είχαμε φτάσει. Έτσι. Αλλά ήταν πουλημένος ο αγώνας από τους ξένους. Οι Ιταλοί κατήχαν ένα μικρό μέρος απέναντι από τη Ρόδο στη Μικρά Ασία, κατήχαν οι Ιταλοί τώρα, κατέχουν μέρος τώρα έτσι. Μέρος της Μικράς Ασίας, το οποίο το παραχωρούν στους Τούρκους μαζί με τον οπλισμό τους, στο Κεμάλ. Του δώσαν και τον οπλισμό για να μας πολεμήσει. Έτσι, εμάς. Οι δε Γερμανοί, οι μεγάλοι προστάτες μας τώρα εδώ που μας κάνουν τους τίμιους, έτσι, εκπαιδεύανε τον τουρκικό στρατό, τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες για να πολεμήσει εναντίον μας. Με συμφωνία που είχαν κάνει, γιατί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο η Τουρκία ήταν σύμμαχός τους. Εκπαιδεύανε λοιπόν τους Τούρκους αυτοί για να μας πολεμήσουν. Είχε καταστρωθεί και ένα σχέδιο, γι' αυτό το σχέδιο θέλω να σας μιλήσω τώρα, έτσι. Ένα σχέδιο είχαν ζητήσει, ο Κεμάλ είχε ζητήσει τότε, να καταστρώσει η Γερμανία, να τους πούνε έναν τρόπο πώς θα μπορέσουν να νικήσουν στη Μικρά Ασία και να απαλλαγούν από το ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας. Και οι Γερμανοί τότε, του είχαν στείλει δύο τρόπους, ένα σχέδιο που περιείχε δύο τρόπους, έτσι, στον Κεμάλ. Αυτό το μυστικό έγγραφο το έκλεψε ο Χρυσόστομος Μήνης, γι' αυτό το ξέρω εγώ, έτσι, επειδή ασχολήθηκα και το έχουμε γραμμένο, αλλά τονίζουμε το Χρυσόστομος Μήνης, δεν τονίζουμε αυτά τα πράγματα της ανδραγαθίας των Γερμανών, έτσι. Το έκλεψε ο Χρυσόστομος Μήνης και το μάθαμε έτσι και το έστειλε στον Βενιζέλο. Έλεγε λοιπόν δύο πράγματα. Ή θα γίνετε, τους λέει, ισχυροί στη θάλασσα, που οι Έλληνες είναι πολύ πιο ισχυροί από εσάς στη θάλασσα, για να μπορέσετε να τους πολεμήσετε, ή πρέπει να ξεκληρίσετε το ελληνικό στοιχείο μέσα από τη Μικρά Ασία. Θα το ξεκάνετε το ελληνικό. Οι Γερμανοί τα είπαν αυτά, έτσι. Τότε, όταν έλαβε το έγγραφο από το Ξεσομήνη, με μυστικές αυτές έγιναν πολλά αυτά. Ο Ξεσομήνης ήταν πιο πολύ στρατηγός και στρατιωτικός και πολέμαρχος παρά δεσπόρης, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Τόσο είναι στο Βενιζέλο το έγγραφο αυτό. Και μάλιστα, όχι, δεν το έστειλε, το φωτοτύπησα και το ξαναβάλει στη θέση του. Για να μην φανεί. Και ο Βενιζέλος τότε αγόρασε δύο θορυκτά, το ένα το Λίμνος και κάποιο άλλο δύο θορυκτά και είχαμε την απόλυτη κυρία στη Τουρκία στη θάλασσα. Οπότε εφάρμοσαν οι Τούρκοι το δεύτερο σχέδιο των Γερμανών. Των Γερμανών, έτσι, το δεύτερο σχέδιο. Δηλαδή να ξεκληρίσουν το ελληνικό στοιχείο. Και κάναν τα λεγόμενα τάγματα εργασίας, τα λευκά τάγματα, στέλναν τους άνδρες, όλους τους με κορίες, έτσι, μέσα στα βάθη της Μικράς Ασίας, δίθεν για εργασία και δεν γύρισε κανένα. Το ξεκλήρισμα του πληθυσμού ήταν σχέδιο, δηλαδή αυτό το πράγμα των άμαχων ανθρώπων, αυτό το πράγμα δεν το κάνουν ούτε οι κανίβαλοι. Πραγματικά δεν το κάνουν ούτε οι κανίβαλοι. Και το έκαναν οι Γερμανοί προκειμένου να μπορέσουν να υπερισχύσουν στη Μικρά Ασία οι Τούρκοι. Και βέβαια ήταν πουλημένος ο αγώνας. Αυτός, ο στρατός μας ήταν κουρασμένος, δεν είχε καμιά βοήθεια από τους συμμάχους και έγινε η μικρασιατική καταστροφή. Αυτά όλα σας τα λέω για να κάνετε μια ιστορική αναδρομή μέσα σας εσείς και να δείτε πού μας βοήθησαν, πού υπερασπίστηκαν τα ελληνικά δίκαια, οι μεγάλες δυνάμεις, οι σύμμαχοί μας, που εμείς πάντοτε με ηρωισμό και αυτοθυσία και αυταπάτηση πολεμούσαμε στο πλευρό τους. Αλλά πάντοτε είμαστε οι αδικημένοι, γιατί αυτοί οι αδικητές και εμείς είμαστε οι αδικημένοι. Αυτά λέει η Βέβο, που λέει, η Βέβο, έτσι, η Βέβο, να θυμηθούμε, που λέει, κι αν λέει στη μοιρασιά μας αδικήσατε, μα ακόμα λέει δεν το, θα το λάβουμε υπόψη μας και αυτό, έτσι. Και αν λέει θα μας καθίσει στο σκαμνί κάποια στιγμή γιατί νικήσαμε και αυτό ακόμα δεν θα μας πειράξει. Θα μας καθίσουν στο σκαμνί εμάς γιατί είμαστε ορθόδοξοι τώρα. Με τους νόμους που βγάζουν θα μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί είμαστε ορθόδοξοι. Όχι γιατί νικήσαμε, όπως τότε
έλεγε η Βέμπο, τα παράλογα δηλαδή, τα παράλογα, έτσι. Να μας καθίσουν τους καθίσεις, γιατί είμαστε ορθόδοξοι σε κάποια στιγμή, γιατί αντιδρούμε στα σχέδιά τους. Και μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία σήμερα, μας δίνεται η ευκαιρία να τους χτίσουμε κατάμουτρα για όλα αυτά που επί αιώνες μας κάνανε, που μας κατακλέψανε, μας αδικήσανε, μας θάψανε κυριολεκτικά όλα τα ελληνικά δίκαια. Και εμείς τώρα, επειδή είναι πληρωμένα τα κανάλια, καλά πληρωμένα από αυτούς τα κανάλια και όλα τα κόμματα αυτά τα άλλα που μας καταπροδώσανε, οι πράσινοι και οι μπλε, είναι πληρωμένοι αυτοί. Όχι, λέει, θα κλείσουν οι τράπεζες, τα χρήματά μας και τα αυτά, να κλείσουν οι τράπεζες, ψωμί κελιά. Ούτε ψωμί κελιά, να πεθάνουμε σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι. Αυτό κάποτε δεν λέγαμε. Όσοι όμως είναι έτοιμοι να πεθάνουν τώρα, θα είναι και αυτοί που δεν θα σφραγιστούν αύριο. Όσοι δεν είναι έτοιμοι και τώρα θέλουν τα λεφτάκια τους, το πορτοφολάκι τους και όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι αυτοί που θα σφραγιστούν αύριο. Όταν έρθει η ώρα για να πολεμήσουμε τότε για την πίστη μας και να μην σφραγιστούμε, όπως λέει η Αποκάλυψη, θα είναι αυτοί οι πρώτοι που θα προδώσουν, θα σφραγιστούν, γιατί το λέει ο Δεσπότης, ο Πατριάρχης, η Εκκλησία, που θα είναι αυτοί οι πρώτοι. Και αυτοί πάλι οι πρώτοι είναι που λένε να πάμε στο ναι, να μην λέμε, να μην πούμε όχι, να μην έχουμε αστάθεια στα χρήματά μας και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, κάποιοι δεσποτάδες άκουσα ότι είπανε ναι. Το Άγιο Όρος όμως βρισκόμαστε στο Άγιο Όρος αυτή την εβδομάδα. Το Άγιο Όρος και μου δείξαν και κάποια κείμενα της Μονής Κουτουρμουσίου, αλλά και όλοι οι πατέρες, οι κελιώτες κάνανε και μια σύναξη, έτυχε να κάνουν και μια σύναξη, οι κελιώτες πατέρες, το κελάκι του πατέρα Γαβρίλη που είναι δίπλα από το κελί του πατέρα Θεού, και με κάλεσαν και εμένα επειδή βρισκόμουν εκεί την ημέρα αυτή, όχι ότι το είχαν προγραμματίσει, γιατί είχαν θέλανε κάποια, ένα γράμμα να κάνουν και λοιπά, το διαβάσανε εκεί οι πατέρες, κάποιοι πατέρες. Κανένας από τους πατέρες δεν ήταν στο ναι, ήταν όλοι στο όχι και όλοι αγανακτισμένοι. Και ότι πρέπει κάποια στιγμή αξιοπρεπώς να σηκώσουμε το κεφάλι και να πούμε όχι, να τους χτίσουμε για όλα αυτά που επί αιώνες μας κάνανε. Όχι όμως, μην νομίζετε ότι θα πούμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Χειρότερα θα πάνε. Θα σκυλιάσουν αυτοί. Γιατί έχουν κακία, είναι αιμοβόροι. Είναι άνθρωποι που θέλουν να σου πει εξουσία, να έχουν και όλοι να λένε ναι, να σκύβουν το κεφάλι. Τέτοιους άνθρωπους θέλουν και τέτοιους πολιτικούς είχαν που υπογράφανε όπως τώρα μαθαίνουμε χωρίς να μας πούνε και χωρίς να ξέρουν και οι ίδιοι λέει πολλές φορές τι υπογράφανε. Και τώρα μας τα φέρνουν ότι μπροστά και αυτά κάνετε αυτά όλα αυτά. Κλέβετε, κλέβουμε. Η Siemens δεν έκλεβε έτσι. Τα υποβρύχια που γέρνανε, δεν τα που άμα το κάναμε εμείς αυτό να γίνει, να στέλναμε εμείς τρία υποβρύχια που είναι πόσα, τρία, τέσσερα, είχαμε πάρει την υποβρύχια. Πόσα, τρία. Να του στέλναμε εμείς τρία υποβρύχια που γέρνανε. Θα είχαν κάνει παγκόσμιο ζήτημα για να μας ξεφτυλίσουν. Και τώρα ούτε δάκα, ούτε ζημιά. Τα παντώσανε, τα κάνανε από το ταυτόσανε και τα φτιάξανε μου κάνει εμείς τα κάνουμε να μην κέρδουμε. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις μας για αυτά τις ζημιές που μας κάνανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Που έχω ακούσει από εσάς, το έχω ακούσει, ότι δεν έχει κηρυχθεί ακόμα η ειρήνη μεταξύ της Ελλάδος και της Γερμανίας, γιατί πρέπει να δώσουμε τις αποζημιώσεις. Ακόμα είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, τυπικά. Έτσι μου είπαν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί αν υπογραφεί αυτή η ειρήνη, πρέπει να ποιος είναι τις αποζημιώσεις. Ούτε γάτα, ούτε αποζημιώσεις. Έτσι. Οι δίκαιοι, αυτοί που δεν είναι κλέφτες. Εμείς είμαστε κλέφτες. Έχουμε μάθει από τον πλουτικό ζυγό τότε με τα ρουσφέτια, τα παξίσια και τα πλάγια 400 χρόνια να πάμε πλάγια. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο ποτέ δεν κάναμε κακό σε θεσμικό επίπεδο. Ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος που πήγε και έφτασε μέχρι την Ινδία κάτω που έκανε κατακτητικό πόλεμο, κατ' ουσία ήταν εκπολιτιστικός πόλεμος αυτός. Εκεί που πήγαινε, συνεργαζότανε, όπως μου λένε οι άνθρωποι εδώ που διαβάζουν την ιστορία, με τους εντοπίους, πάντα με τους στρατηγούς του και αυτά έκανε σχέσεις. Και όλοι τον αγαπούσαν και έφτανε στρατό εντόπιο. Και όλοι τον αγαπούσαν και σε σημείο. Ποιος αυτοκτόνησε όταν πέθανε, τι παιδιά πέθανε. Η μάνα του Δαρίου. Αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι πέθανε ο Αλέξανδρος. Τόσο τον αγαπούσαν οι ξένοι. Έτσι. Ήταν λοιπόν πολιτιστικός πόλεμος και πέρα από όλα αυτά ήταν και για να μεταφερθεί η ελληνική γλώσσα και να γραφτεί το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Η καινή δίκη να μεταφερθεί στα ελληνικά, στη μόνη γλώσσα που είναι αξιοπρεπής και μπορεί να εκφράσει με ακρίβεια τα νοήματα και τις θεολογικές έννοιες που θέλαμε να εκφράσουμε και να μην έχουμε μία λέξη και να εννοούμε 10 πράγματα. Ήταν και σωστή ο πόλεμος, αλλά ήταν ο μόνος χαρακτηριστικός πόλεμος και ήταν εκπολιτιστικός πόλεμος. Το πολιτισμό μας τους πήγαμε εκεί. Εμείς λοιπόν έχουμε να παρουσιάσουμε, τι έχουμε να παρουσιάσουμε στην ιστορία μας. Πέρα από την αρχαία Ελλάδα, έτσι, το μονόν λαβέ, ηρωικά πράγματα, ήρωες έχουμε να παρουσιάσουμε. Το μονόν λαβέ του Λεωνίδα, το ήταν η επιτάς που λέγανε τότε στον πόλεμο, ήταν ιδανικά και αξίες τότε, έτσι. Έχουμε να παρουσιάσουμε τον χώρο του Σαλόγου. Οι αξίες.
μεσολόγοι. Μεσολόγοι που δεν κυβερνήσουν, έτσι. Μεσολόγοι. Ελεύθεροι, αλλά φυλακισμένοι μέσα στην πόλη εκεί. Να πολεμούν για τα ιδανικά της πατρίδος μας. Έχουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε αυτή την ιστορία. Αυτά τα πράγματα όλα. Αυτή τι έχουν να παρουσιάσουν. Τι ιστορία έχουν. Ανιστόρητοι άνθρωποι. Και η ιστορία τους είναι μελανά. Μελανές σελίδες. Τον Ταχάου και όλα αυτά τα πράγματα οι Γερμανοί και μας κάνουν τώρα τους καλούς. Έτσι μας κάνουν τους καλούς. Και είναι απόγονοι αυτών των ανθρώπων. Είναι απόγονοι έτσι του Χίτλερ και των Ναζιστών και όλων αυτών. Αυτοί είναι οι απόγονοι. Και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο να θέλουν σήμερα να κυβερνήσουν τον κόσμο, αλλά ειρηνικά. Όχι με όπλα και με πυρηνικά και όλα αυτά. Ειρηνικά. Όποιος όμως δεν υπακούει είναι οι στιγνότεροι δικτάτορες. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να τους χτίσουμε κατάμουτρα για την επί αιώνες τώρα κατάσταση και μας αντιμετώπισαν με αυτόν τον τρόπο, τον εχθρικότατο τρόπο και γιατί είμαστε οι χριστιανοί ορθόδοξοι και δεν ταιριάζουμε μαζί τους. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε. Και είπαμε ότι όλα αυτά αυτή η υποτέλεια που μας διακατέχει, ο φόβος που μας έχουν τα μέσα ενημερώσεις, όλα αυτά τα πράγματα είναι οι προπαγάνδες που μας κάνουν για να μπορέσουμε να υποταχθούμε και στα θέματα της πίστεως. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Να μην πούμε όχι στο σφράγισμα και σε όλα αυτά την παγκοσμιοποίηση που θα κυβερνήσει ο Αντίχριστος και αυτοί όλοι οι άνθρωποι του Σατανά που θα κυβερνήσουν. Να μην πούμε όχι. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός τους. Να μας υποτάξουν και έχουν και πληρώνουν όπου θέλουν τώρα τα μέσα ενημερώσεις, όλα αυτά είναι πληρωμένα για να λένε, να διαφημίζουν και αυτά. Αλλά καλύτερα είναι να πεθάνουμε σαν Έλληνες, αυτή την παράδοση έχουν. Αυτή την παράδοση που έχουμε σας λέω, δεν σας λέω κάτι δικό μου, να πεθάνουμε σαν Έλληνες παρά να ζήσουμε σαν δούλοι. Καλύτερα μια ώρα, το λίγο φερέι έχουμε, ελεύθερη ζωή παρά σαν αγαπημένη ζωή. Μα αυτά μεγάλωσαν και ανατράφηκαν οι προγονείς μας. Και τώρα προτιμάμε τα 40 χρόνια παρά τη μια ώρα. Προτιμάμε τα 40 χρόνια τώρα παρά τη μια ώρα. Μην χάσουμε το πορτοφόλι, το πορτοφόλι σήμερα είναι το πάνω. Μην χάσουμε το γιατρό μας, τα φάρμακά μας, την ασφαλειά μας και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς είμαστε οι κλέφτες και αυτοί είναι οι καλοί οι άνθρωποι. Οι που κάνουν, ας πούμε, καλό σε όλο τον κόσμο. Όπου θέλουν να κάνουν πόλεμο, οικονομικό πόλεμο και πόλεμο, άμα κάποιος αντιστέκεται, δια των όπλων, αλλά και οικονομικό πόλεμο και όλοι οι άπαντες πρέπει να υποταχθούν στην παγκόσμια αυτή κατάσταση μέχρι τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αν λοιπόν θέλει κανείς να πάει να ψηφίσει, να πάτε να ψηφίσετε, πάτε να σας προτρέπω, και θέλει κανείς να πάει να ψηφίσει με γνώμονα το πορτοφόλι, το πρέπει να πει ναι. Αν θέλει να ψηφίσει με γνώμονα την παράδοσή μας, τις επιταγές των πατέρων, των παππούδων μας, του Κοντοκοτρώνη, του Μάρκου Μπότσαρη και όλα αυτά τα πράγματα έτσι, που πέθανε, τον σκοτώσαν οι Άγγλοι τον σκοτώσαν. Πάνε λέει τους Μαυρομιχαλαίους, τι να το θυμίζω, θα έχεις κάποια πράγματα σας λέω. Πάνε τους Μαυρομιχαλαίους οι Άγγλοι να τον σκοτώσουν γιατί δεν τους έκανε. Το μεγαλύτερο έργο του Καποδίστρια, το μεγαλύτερο του από όλα τα έργα, έχει ένα κατεβατό στα 4 χρόνια που κυβέρνησε, ένα κατεβατό από έργα, ας πούμε, ένα ολόκληρο για σελίδα, ότι με έκανε αυτό το πανεπιστήμιο, τα αυτά, το... και βρήκε μια Ελλάδα που ήταν ερήπια. Όταν είχε βρήκε μια Ελλάδα ερήπια, και όχι μόνο ερήπια. Ο μέσος στρατός, ας πούμε, που ήταν άτακτος στρατός, ο πλαχηγή, να είναι, ας πούμε, σαλιστές και να πετούν κτήματα, οι δε πλοίαρχοι κάτω στον αυτόν, ο Μιαούλης και οι άλλοι, να είναι και αυτοί, ας πούμε, να ελεηλαθούν, ας πούμε, στα πλοία και να μην θέλουν να πλώσει κανένας χώρος, τίποτα. Και παρακαλούσε, φιλέλληνες ξένοι υπάρχουν, όπως ο Λόρδος Μπύρον και πολλοί φίλοι του Καποδίστρια από έξω. Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, λοιπόν, παρακαλούσε πολλούς ξένους φίλους του Γερμανούς, του Γάλλους. Σε προσωπικό επίπεδο. Τα συγκρίματα, πλούσιοι άνθρωποι, από τότε που ήταν υπουργός εξωτερικών στη Ρωσία, τους γνώριζε. Έτσι και τους στάλανε χρήματα και έφτιαξε όλα αυτά που έφτιαξε. Να πληρώνει λίγο το στρατό, να κάνει, να δείχνει. Και το μεγαλύτερο του έργο όμως δεν ήταν όλα αυτά που έκανε στην Ελλάδα. Ήταν το ότι κατόρθωσε ήταν μεγάλο διπλωμάτης, είχε πολύ διπλωματική έτσι ευφυΐα σε σημείο που ο Μέτερνιτ, ο Γερμανός αυτός που λέει, έλεγε, τα έχω καταστρώσει όλα, τους έχω όλοι πάρει με το μέρος μου. Και έρχεται ο Καποδίστρια, λέει, από τη Ρωσία, ήταν τότε υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας. Και μου τα χαλάει όλα και τους παίρνω από το μέρος. Ενώ τα κοστρωμένα όλα βγαίνει όπως θέλει ο Καποδίστρια, λέει. Η απόφαση τελική των μεγάλων δυνάμεων που άρχισαν τότε να οργανώνουν. Το μεγάλο λοιπόν έργο ήταν ότι αναγνωρίστηκε σαν κράτος από τις μεγάλες δυνάμεις η Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο κόπο και διπλωματία του Καποδίστρια, αυτό δεν το σήκωσαν οι Άγγλοι. Και βάλαν τους Μαυρομιχαλαίους να τους σκοτώσουν. Οι Άγγλοι το κάνανε αυτό. Οι Άγγλοι σκοτώσαν τον Καποδίστρια, τον καλύτερο μας κυβερνήτη, τον Ορθόδοξο, και στην Εκκλησία, πήγαινε στην Εκκλησία.
έξω από την εκκλησία τον σκοτώσαν, έτσι. Πήγαινε στην εκκλησία και την προηγούμενη Κυριακή, λέει, είχε όπως γράφει, ας πούμε, η βιογραφία που είχε πει η επιστάτηση του εκεί, κάποιον τέτοιο τον υπηρετούσε, του λέει, κοίταξε, σου έχουν αισθημένοι, θα σε σκοτώσουν. Μην πας στην εκκλησία σήμερα. Την επόμενη λοιπόν Κυριακή λέει να φύγω πιο μπροστά, μήπως και με σταματήσουν πάλι οι δικοί μου, ό,τι ξέρεις. Και πήγε πιο μπροστά για να τον σκοτώσουν. Για να μην χάσει την εκκλησία. Αυτός ήταν ο καποδίστριας, αυτοί ήταν οι κυβερνήτες μας, έτσι. Οι κυβερνήτες μας. Και τους έχουμε φτύσει εμείς, τους κυβερνήτες μας, αυτούς τους Ορθόδοξους και όλη την παράδοσή μας, το Ρίγα Φεραίο με το Θούριο, το χορό του Σαλόγου, τους ελεύθερους προλογισμένους, και γλύφουμε τους μεγάλους, ότι είναι ευεργέτες μας, ότι είναι οι καλοί άνθρωποι, μέσα μας οι κλέφτες, εμείς είμαστε οι κλέφτες. Και αυτοί είναι οι καλοί άνθρωποι που μας έχουν κατακλέψει όλο το πλούτο μας, όλα αυτά και θέλουν και τα πετρελαιά μας, θέλουν τα υπόλοιπα, θέλουν και τα οικονομικά μας τώρα, έτσι. Να διαχειρίζονται τα πάντα, θέλουν, γιατί εμείς είμαστε οι κλέφτες, είμαστε και χρεωμένοι σε αυτούς. Η γνώμη μας λοιπόν, έχει να τη λέτε και σε όποιον σας ρωτάει, δηλαδή έχουν λέει να τους φτύσουμε κατάμουτρα και να πεθάνουμε σαν Έλληνες και Ορθόδοξοι καλύτερα παρά να ζήσουμε σαν πουλημένοι δούλοι και σκλάβοι στους ξένους. Αυτό θέλω να σας πω και ο καθένας κατά συνείδηση ας πράξει είτε σαν Έλληνας είτε σαν Γρεκύλος, είτε σαν Γρεκός, είτε σαν Γρεκύλος. Ό,τι θέλει ας πράξει, είσαι αρρωδότης δηλαδή, είσαι αποσκηνημένος ή σαν Έλληνας που έχει μια παράδοση βαριά, συγγνώμη, μια παράδοση βαριά και θρησκευτική και πατριωτική παράδοση. Το θέμα λοιπόν είναι πατριωτικό, δεν είναι πολιτικό, γι' αυτό σας μιλάω σήμερα, δεν είναι πολιτικό. Προεκτάσεις. Γιατί είπαμε άμα σήμερα τους πούμε ναι και όλα αυτά, αυτοί θα διατάσσουν, εμείς θα εκτελούμε και θα φτάσουμε στο σφράγισμα. Θα μας σφραγίσουν και δεν θα το καταλάβουμε. Εν ονόματι του χρήματος και μην χάσουμε τα αυτά μας, τα χρήματά μας και να τα πάμε καλά και να υπάρχει ειρήνη και ομόνοια. Δεν είχαμε ομόνοια. Στην Ελλάδα δεν ξέρετε καμιά φορά που να είχαμε ομόνοια. Στη Μικρασία την καταστροφή, μάλλον ο βασιλιάς με τον Βενιζέλο, έτσι. Όταν ελευθερώθηκε η πατρίδα μας λίγο εκεί, Πελοπόννησο, ακόμα ο Ιβραήλ μέσα. Οι οπλαρχηγοί λοιπόν μαλώναν μεταξύ τους και είχαν γίνει τέσσερα κόμματα. Είχαν γίνει το κόμμα το Αγγλικό, ακούτε κόμματα τώρα, το κόμμα το Γαλλικό, το κόμμα το Γερμανικό και το κόμμα το Ρωσικό. Δεν είχαμε ελληνικά κόμματα που λέμε τώρα, που λέμε βάζουμε και ελληνικά ονόματα. Τότε είχαμε τέσσερα κόμματα που είχαν ξένα ονόματα και τέσσερα κόμματα. Και μάλλον και έλεγε τότε ο Κολοκοτρώνης, γιατί να προσπαθούμε από την παράδοσή μας, απλώς για να ξυπνήσουμε τα λέμε, λέει δεν φοβήθηκα λέει όταν ξεκινούσε η Επανάσταση ότι θα χάσουμε τον πόλεμο. Είχε υπογράψει λέει ο Θεός και θα ελευθερωθούμε. Αλλά φοβήθηκα λέει όταν άρχισε η φαγωμάρα η μεταξύ μας. Ποτέ λοιπόν δεν είμαστε ενωμένοι. Και τώρα πάλι θα φαγωθούμε, αν τα πούμε έτσι, αν τα πούμε. Αλλά εμείς σαν χριστιανοί θα πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και σαν πατριώτες και σαν χριστιανοί. Όχι σαν Γκρεκύλοι, αλλά σαν Γκρεκοί. Ο καθένας όμως, άμα θέλει να πάρει την θέση ας πούμε, του πουλημένου, του προδότη και του Χατζιαβάτη που σκύβει ας πούμε, και προσκυνάει τους πάντες, ας πάει για σιωπή, ναι, γιατί φοβάται, ξέρω εγώ, και να στάθει από το χρήμα μας, τη δραχμούλα μας που θα έχουμε υποτιμήσει αυτά τα πράγματα. Και το πόλεμο των ξένων θα σκυλιάσουν οι ξένοι. Άμα τους φτύσουν, θα σκυλιάσουν οι ξένοι. Δεν περιμένουν να σηκώσουν κεφάλι τώρα εμείς και δεν να σηκώσουν κεφάλι. Χρεωμένοι και οι κλέφτες, οι τίμοι αυτοί όλοι, οι τίμοι, ας πούμε, οι γράμμα, ας πούμε, αυτά όλα, θα σηκώσουν εμείς κεφάλι. Δεν το περιμένουν αυτό, αλλά για να το κάνουν εμείς αυτό έχουν τρόπους πάλι να μας υποτάξουν. Γιατί είναι οικονομικά όλα τα θέματα σήμερα. Θα μας υποτάξουν και με τη φαγωμάρα που θα μας βάλουν ανάμεσά μας, αλλά εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε παράδοσή μας. Η παράδοσή μας είναι λοιπόν να πεθαίνουμε για τα ιδανικά μας. Από αρχαιότητα των χρόνων, μετά που ήρθε ο Χριστός και έχουμε τους μάρτυρες, τους Αγίους για τα ιδανικά μας, να πεθαίνουμε σαν Έλληνες ελεύθεροι για τα ιδανικά μας και να μην προσκυνάμε σαν δούλοι και σκλάβοι το κάθε ένα σάπιο κατεστημένο και το εκκλησιαστικό και το πολιτικό. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω και καθένα σας πράξει κατά συνείδηση. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε στη Σουρωτή, θα λειτουργήσουμε στο